Σε ενδοκυβερνητικά εμπόδια αποδίδεται σύμφωνα με πληροφορίες η καθυστέρηση της κατάθεσης του φορολογικού νομοσχεδίου στη Βουλή που είχε προγραμματιστεί για το απόγευμα της Τρίτης, καθώς δεν στάθηκε δυνατόν να ολοκληρωθεί η σύνταξη της εισηγητικής έκθεσης. Το φορολογικό ήταν το θέμα της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχαν ο Πρωθυπουργός, ο Ευάγγελος Βενιζέλος και ο Γιάννης Τουρνάρας, ενώ λίγο αργότερα από την Ιπποκράτους πηγές του ΠΑΣΟΚ τόνιζαν. Το φορολογικό κατατίθεται με ευθύνη της κυβέρνησης. Το ΠΑΣΟΚ επιφυλάσσεται και η τελική διαμόρφωση του φορολογικού θα γίνει μέσα στη Βουλή κατά τη συζήτησή του. Όπως διαρρέει πάντως το Υπουργείο Οικονομικών, το πρόβλημα δεν προέρχεται από τις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα. Την ίδια στιγμή όμως επιμένει ότι η καθυστέρηση κατά μία ημέρα δεν θα δημιουργήσει εμπόδια στην εκταμείευση της δόσης, καθώς αυτό που έχει σημασία είναι η κατάθεση να έχει γίνει μέχρι την Πέμπτη. Οι προαπαιτούμενες ενέργειες που συμφωνήθηκαν ως προϋπόθεση για να υπάρξει πολιτική συμφωνία για την επόμενη δόση έχουν εφαρμοστεί. Περαιτέρω κινήσεις που συμπεριλαμβάνουν το φορολογικό αφορούν ένα επόμενο στάδιο μετά την εμφάνιση της έκθεσης συμμόρφωσης και αφού ληφθεί επίσημα η σχετική απόφαση. Πάντως στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι φορολογεί τη φτώχεια τη στιγμή που οι μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής παραμένουν στα συρτάρια. Το φορολογικό νομοσχέδιο που έρχεται θα είναι η νέα μεγάλη απάτη της κυβέρνησης Σαμαρά. Πρώτα απ' όλα γιατί δεν είναι φορολογικό νομοσχέδιο. Είναι δημοσιονομικό νομοσχέδιο. Με δύο λόγια, το νομοσχέδιο αυτό είναι ένα νομοσχέδιο αναδιανομής του πλούτου σε βάρος των πολλών και υπέρ των λίγων. Σε βάρος των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και υπέρ των πολύ μεγάλων εταιριών. Ο ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα έδωσε στη δημοσιότητα και τις δικές του φορολογικές προτάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τη δημιουργία περιουσιολογίου, ατομικό αφορολόγητο εισόδημα κατ' έτος, αφορολόγητο ύψους 12.000 ευρώ το 2013, ίδια κλίμακα φορολόγησης φυσικών προσώπων ανεξαρτήτως πηγής εσόδων, προοδευτική αύξηση συντελεστή για πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, αυξημένους φορολογικούς συντελεστές για τις τράπεζες, μείωση του ανώτατου συντελεστή ΦΠΑ και δημιουργία χαμηλού ΦΠΑ για τα βασικά είδη διατροφής. Την ίδια στιγμή στις αντιρρήσεις που έχει εκφράσει στο φορολογικό εξακολουθεί να εμένει και η Δημοκρατική Αριστερά, ζητώντας μεταξύ άλλων τη διατήρηση του κλιμακίου του 45% άνω των 100.000 ευρώ, τη φορολόγηση των τόκων των καταθέσεων με 17,5% αντί του 15% που προωθεί η κυβέρνηση, την φορολόγηση των ενοικίων με την κλίμακα των εισοδημάτων και τη βελτίωση της φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών με μικρό εισόδημα. Χρήστο, να ξεκινήσουμε από σένα. Συνεδρίασε και το ΚΤΕ του ΠΑΣΟΚ για τα θέματα οικονομίας πριν από λίγο. Ποιες είναι λοιπόν οι ενστάσεις του ΠΑΣΟΚ? Καταρχάς, να σου πω ότι υπήρξε αρκετή γκρίνια στο ΚΤΕ του ΠΑΣΟΚ για τον κύριο Στουρνάρα και για το γεγονός ότι υπάρχει ελλιπής ενημέρωση. Για το ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά το είχε πει και ο Πρόεδρος το Σαββατοκύριακο, ότι το φορολογικό είχε κλείσει στις βασικές γραμμές, έχει κλείσει στις βασικές γραμμές. Σήμερα υπήρξε μια τηλεφωνική επικοινωνία του κυρίου Σαμαρά με τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Στουρνάρα. Ο κύριος Βενιζέλος με τον κύριο Στουρνάρα. Εκεί ο κύριος Βενιζέλος έδωσε το πράσινο φως για την κατάθεση του νομοσχεδίου. Ωστόσο, είπε ότι το φορολογικό κατατίθεται με ευθύνη της κυβέρνησης και αν υπάρχουν κάποιες διαφορετικές προσεγγίσεις, αυτές θα αλλάξουν κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή. Αυτό επιδέχεται πολλών ερμηνεών όμως. Πολλών ερμηνεών, ωστόσο πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι δεν ήταν πολλές οι διαφωνίες του ΠΑΣΟΚ αναφορικά με το φορολογικό νομοσχέδιο. Ήταν κάποια συγκεκριμένα πράγματα τα οποία υποτίθεται ότι θα διευθετούνταν στην σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών, η οποία βεβαίως δεν έγινε και δεν ξέρω αν θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, περίμεναν και από το ΠΑΣΟΚ σήμερα το φορολογικό νομοσχέδιο, δεν το πήραν στα χέρια τους και ακούστηκε αρκετή γκρίνια για αυτό το λόγο. Και τελικά το φορολογικό νομοσχέδιο, Γιάννη, θα κατατεθεί όπως μάθαμε νωρίτερα από κορυφαία πηγή του Υπουργείου Οικονομικών την Παρασκευή και αφού ο κύριος Στουρνάρας θα το έχει πάρει και μαζί του στις Βρυξέλλες και θα το έχει παρουσιάσει και στους ομολόγους του. Αυτό σημαίνει κάτι για τη δόση? Γιατί ξέραμε ότι η προϋπόθεση ήταν να κατατεθεί μέχρι την Πέμπτη. Όχι, αυτό το οποίο λένε κυβερνητικές πηγές είναι ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα με τη δόση. Άλλωστε, η εισηγητική έκθεση γράφεται τώρα από ό,τι μαθαίνουμε. Θα την έχει μαζί του ο κύριος Στουρνάρας, θα την παρουσιάσει στους ομολόγους του. Οπότε την Παρασκευή θα κατατεθεί και στη Βουλή. Άλλωστε, θα είναι σε εξέλιξη και η Σύνοδος Κορυφής. Θα έχει προηγηθεί και το Eurogroup. Εκεί ο κύριος Στουρνάρας θα του το επιδώσει, την εισηγητική έκθεση. Οπότε, από ό,τι λένε από την κυβέρνηση, δεν πρόκειται να υπάρξει πρόβλημα. Να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο Χρήστος, ότι η σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών
πληρωμών δεν πρόκειται να γίνει τουλάχιστον μέχρι την κατάθεση του φορολογικού, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή, αφού και ο Πρωθυπουργός αύριο θα αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες. Ωστόσο, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του κ. Σαμαρά με τους πολιτικούς αρχηγούς, όπως υπήρξε ενημέρωση και από την πλευρά του κ. Στουρνάρα προς τους πολιτικούς αρχηγούς. Στην κυβέρνηση λένε ότι η χώρα είναι δεσμευμένη έτσι ώστε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ να προέλθουν από φορολογικά έσοδα και γι' αυτό υπάρχει μια δυσκολία ελιγμών σε ό,τι αφορά τουλάχιστον αυτή την πρώτη φάση του φορολογικού. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι ακολουθεί μετά από μερικούς μήνες και το δεύτερο κομμάτι και ενδεχομένως εκεί, επειδή θα υπάρξει οπωσδήποτε και διαβούλευση, γιατί διαβούλευση για αυτό το πρώτο κομμάτι δεν έχει γίνει, εκεί θα μπορέσουν να διορθωθούν κάποια πράγματα. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Μια μεγάλη έρευνα λοιπόν για τις κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης απόψε στις 11 και 4 στους νέους φακέλους. Επιστροφή τώρα στις οικονομικές εξελίξεις. Έκλεισε στις 2 το μεσημέρι το βιβλίο των προσφορών για την επαναγορά των ελληνικών ομολόγων και έχουμε σε εξέλιξη ή ολοκληρώθηκε. Πάμε στον Κωνσταντίνο Δαυλό, στο Υπουργείο Οικονομικών, την τηλεδιάσκεψη του Eurogroup για την αποτίμηση του προγράμματος. Κωνσταντίνο. Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη. Να ξεκινήσουμε λοιπόν για την επαναγορά. Υπολογίζεται σύμφωνα με πληροφορίες από Διεθνή Πρακτορία ότι συγκεντρώθηκαν 31,5 ή 31,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπήρξε όμως μία απόκληση κατά 450 εκατομμύρια ευρώ, καθώς υπολογίζεται ότι η τιμή που αγοράζουμε τα ομόλογα είναι κατά μέσο όρο 33,5 cents ανά ευρώ. Αυτό λοιπόν οδηγεί το χρέος μας με διαφόρους υπολογισμούς στο 126,6% το 2020 αντί του 124% που είναι ο στόχος. Βέβαια, σύμφωνα με το Eurogroup πρέπει να πούμε ότι αυτό δεν θεωρείται ότι είναι πρόβλημα, ακόμα και αν μείνουμε στο 126%, καθώς άλλωστε το 124% δεν είχε τεθεί πραγματικά ως στόχος. Από εκεί και πέρα όλα αυτά συζητήθηκαν σε αυτήν την τηλεδιάσκεψη που έγινε μεταξύ 6.30 και τελείωσε λίγο πριν τις 8 ανάμεσα στους Υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης. Ανώτατο στέλεχος λοιπόν του Υπουργείου μας έλεγε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν ανακοινώσεις σήμερα. Θα γίνει αύριο μια επίσημη ανακοίνωση πριν ανοίξουν οι αγορές, δηλαδή λίγο πριν τις 10 το πρωί. Θεωρούν επιτυχημένη όμως τη διαδικασία. Την θεωρούν τεχνικά επιτυχημένη και το Eurogroup της Πέμπτης θα πρέπει να πει πολιτικά αν είναι επιτυχημένη. Πάντως δηλώνουν ότι είναι αισιόδοξοι και να πούμε ότι αμέσως μετά το τέλος της τηλεδιάσκεψης στο Υπουργείο Οικονομικών έφτασε και ο Μπομπ Τρα, ο μόνιμος αντιπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, προφανώς για να ενημερωθεί και να ενημερώσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όλα αυτά λοιπόν θα τα γνωρίζουμε τις επόμενες ημέρες και σίγουρα στο Eurogroup της Πέμπτης που θα αξιολογήσει την τελική έκβαση του εγχειρήματος. Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνο.